εθνικά μας θέματα τώρα. Προειδοποίηση στον Ερντογάν να εγκαταλείψει τις φαντασιώσεις περί γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Στο Αιγαίο το πολεμικό ναυτικό εξέπεμψε μήνυμα ισχύως λίγες μέρες πριν το νέο γύρο των διερευνητικών. Το πολεμικό ναυτικό στο Αιγαίο έστειλε ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα αποτροπής. Με μια άσκηση για κάθε σενάριο πολεμικής εμπλοκής, σάρωσε το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Ταυτόχρονα, σαφή προειδοποίηση ότι η Ελλάδα δεν δέχεται καμιά άλλη διαφορά πλην της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, απίθυνε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, κόντρα στις φαντασιώσεις του Ερντογάν. Φτάνει στις φαντασιώσεις και τις ονειρώξεις τις σουλτανικές της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Ο άνθρωπος αυτός κάνει τη χώρα αυτή να συμπεριφέρεται σαν διεθνής τρομοκράτης, περιφρονεί το διεθνές δίκαιο, το παραβιάζει ευθέως. Η Αθήνα πάντως διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι για να προχωρήσει ο 62ος γύρος των διερευνητικών πρέπει η Τουρκία να σταματήσει να προκαλεί.